Όσον αφορά στις γραπτές ερωτήσεις, αυτές που έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργακίδας, ο κύριος Σταματόπουλος και ο κύριος Φαβαντάς. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη ΔΕΗ, όχι πριν. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός της συνεχούς απαξίωσης επιχείρησης. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Για να είμαι γρήγορος, γιατί έτσι πρέπει να μην πλατιάσω, υπάρχει σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΗ που ισχύει για όλους τους Δήμους της χώρας που η φροντίδα για την αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση λαμπτήρων ακόμα και αυτών επιεστήρων ΔΕΗ έχει παραχωρηθεί και ανήκει στο Δήμο. Εγώ 13 χρόνια που είμαι Δήμαρχος δεν έχω υπογράψει καμία σύμβαση. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια κεντρική ρύθμιση του θέματος εδώ και καιρό. Ακούστε, η μοναδική μας αρμοδιότητα είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων και τίποτε άλλο, απαγορευμένης πάντως της αναρρίχησης στους τύπους επιχείρησης. Απαγορεύεται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη λάμπα. Και βεβαίως έχουμε συχνές βλάβες, ελπίζω μέχρι το τέλος του 2019, με την αντικατάσταση 15.000 φωτιστικών σωμάτων με LED, να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχει σύμβαση σε βάση μεταξύ Δήμου Εργολάβων που έχει ανατεθεί φροντίδα για τον δημοτικό φωτισμό. Ασφαλώς υπάρχει σύμβαση. Η μόνη δουλειά του εργολάβου είναι να αλλάζει τη λάμπα. Ούτε τα αυτόματα συστήματα για την έναυση και το σβήσιμο του φωτισμού, ούτε απολύτως τίποτα άλλο. Ούτε τα καλώδια γυάλι. Διότι μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να έχουμε προβλήματα. Και λυπάμαι για το γεγονός ότι δεν γίνεται αποδεκτή η κατάσταση που υπάρχει στη ΔΕΗ. Και είναι κάποιοι εκεί πέρα που λένε ο Δήμος. Ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Θυμόσαστε τις τελευταίες μέρες που είχαν σβήσει τα φώτα από το Πανελλήνιο μέχρι του Κυλάκου, στην νότια πλευρά. Θυμόσαστε έτσι. Μη είχε πάρει μισή Καλαμάτα τηλέφωνο. Τι είχε γίνει. Ο εργολάβος εκεί πέρα, ο οποίος κατ' εντολή της ΔΕΗ έκανε συγκεκριμένο δώρο, έργο έπρεπε στα καλώδια. Και αγωνιζόταν ο Φουγκαράς, ο Κουλουμπάκος με την ομάδα του να βρει πού κόπηκε το καλώδιο για να το επανασυνδέσει. Υπάρχει πρόβλημα με αυτή την κρατάια επιχείρηση. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι μπορούμε να σβήσουμε την προσφορά της ΔΕΗ στον εξηλεκτρισμό της χώρας, στην ανάπτυξη της χώρας. Για όνομα του Θεού, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχει ζήτημα. Λοιπόν, υπάρχουν ωφελές και σε τι ποσό του Δήμου προς τη ΔΕΗ, όχι βέβαια. Τι ωφελές να υπάρχουν. Αντίθετα, μάλιστα, προσπαθούμε να συνοηθούμε σε μια διαδικασία γρηγορότερης πληρωμής, όχι πληρωμής. Έχουμε μια δυσκολία όσον αφορά τη συνεννόηση για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού. Έχουμε πληρώσει από πέρσι και δεν έχει γίνει. Έχουμε, αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, έχει γίνει προπληρωμή. Εγώ έξω από το σπίτι μου στο χωριό έχει κλείσει ο δρόμος, γιατί πήγε ο εργολάβος και έσκαψε. Το χωριό μου είναι ο κάμπος. Πήγε και έσκαψε για να βάλει μια κολόνα, γιατί πρέπει να διαβευθεί ο δρόμος λίγο. Λοιπόν, δεν έχει μπει κολόνα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, διότι δεν υπάρχουν κολόνες. Πάνω από ένα χρόνο. Το να κρυβόμαστε πίσω από τα δάκτυλά μας και να μην βλέπουμε μια πραγματικότητα, αφήστε τις αιτίες. Να μην κουβεντιάσουμε εδώ τις αιτίες. Υπάρχουν οφειλές, όχι βέβαια, η ΔΕΗ μας οφείλει να παράξει έργο. Για το δεύτερο ερώτημα το οποίο έχετε